Σε κανονικούς ρυθμούς επήλθε η χλώρακα μετά τα σοβαρά επεισόδια μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Αλλοδαπών. Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για 8η συνεχόμενη μέρα, με περιπολίες και ελέγχους οχημάτων και υπόπτων προσώπων, έχουν επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους της χλώρακας και της ευρύτερης περιοχής. Χθες, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκα για έλεγχο σε κεντρικούς δρόμους της Χλώρακας και των γειτονικών κοινοτήτων εκατοντάδες οχήματα, ενώ έγιναν 30 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα, με 5 οδηγούς να είναι θετικοί σε νάρκο τεστ και άλκο τεστ. Σήμερα η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες προσώπων που αναζητούνται για τα πρόσφατα επεισόδια στη Χλώρακα σε μια προσπάθεια εντοπισμού και σύλληψής τους. Έχουμε σήμερα προχωρήσει στη δημοσίευση άλλων φωτογραφιών για πρόσωπα τα οποία φαίνεται να έχουν εμπλακεί την οχλαγωγία και ζητούμε από το κοινό να μας βοηθήσει οποιοδήποτε γνωρίσει στοιχεία των προσώπων αυτών να επικοινωνήσει με τον πλησιέστερο σταθμό. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται στο μεταξύ οι διαδικασίες για εκένωση και σφράγισμα την Παρασκευή του συγκροτήματος πολυκατοικιών Άγιος Νικόλαος στη Χλώρακα. Η αστυνομία έχει επιτελέσει το έργο της όσον αφορά τις αποφάσεις της σύσκεψης του Προεδρικού Μεγάρου, δηλαδή στην καταγραφή και απομάκρυση των εκεί διαμενόντων αλλοδαπών. Όσον αφορά τη σφράγισή του, καθώς και την επίβλεψή του, είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε συνεργασία με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Την Παρασκευή, το Κοινοτικό Συμβούλιο προγραμματίζει επίσης εκστρατεία καθαριότητας τόσο εντός όσο και εκτός του κτηριακού συγκροτήματος Άγιος Νικόλαος στη Χλώρακα.